Καμιά απόφαση δεν έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου σχετικά με τα διαχειριστικά μέτρα που θα ισχύσουν στις παραλίες Οτοκίας της Χελώνας Καρέτα Καρέτα και το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Αντιπρόεδρος των Επαγγελματίων του Βασιλικού, Νίκος Βαρδακαστάνης, υπογράμμισε ότι τα μέτρα θα γνωστοποιηθούν στις 20 με 25 Μαΐου. Τη διαβεβαίωση ότι τα σφαγεία της Ζακύνθου θα εξαιρεθούν από τα μέτρα που θα λάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σφραγίζοντας ορισμένα από αυτά, έλαβε ο Δήμαρχος Αρτεμισίων Αντώνης Αντίοχος σε επαφή που είχε με την Υπουργό Κατερίνα Μπατζελή. Υπογράμμισε δε πως είναι στο χέρι του Νομάρχη Διονύση Γάσπαρου να υπογράψει τη νέα άδεια λειτουργίας των σφαγείων. Τη συνέχιση των εργασιών στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Νίκος Ακτύπης. Στο νησί μας θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο το τριήμερο συνέδριο των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Στο θέμα αναφέρθηκε ο μηχανικός του Συνδέσμου Καθαριότητας, Θοδωρής Κάρδαρης. Παρέμβαση για το ζήτημα που έχει προκύψει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πλατείας του Ναυαγίου πραγματοποίησε ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ελατίων Νίκος Ακτύπης, τονίζοντας πως ο Δήμος πρέπει να διασφαλίσει τα συμφέροντά του. Σε αντιδικία βρίσκεται ο Δήμος Ελατίων με την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου για την περιοχή του Ναυαγίου. Οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι ο χώρος τους ανήκει. Τραγική εικόνα παρουσιάζει η περιοχή του Ναυαγίου αφού υπάρχουν αρκετά σκουπίδια. Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στις Ορθωνιές από την πρόθεση του Συνδέσμου Καθαριότητας να φτιάξει χυτά στην περιοχή. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του χωριού, Νίκος Σπίνος. Στις 2 Μαΐου πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο νέο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Παύλος Καψαμπέλης. Ο ίδιος χαρακτήρισε υπερβολικό τον χρόνο των 4 μηνών που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Σαν χάρτινος πύργος οριάστηκε μετά την επιχείρηση κατεδάφισής του το κτίριο που στέγαζε τα εργαστήρια στο σχολικό συγκρότημα του Αγίου Κήρυκα. Σύμφωνα με τον εργολάβο που ανέλαβε την κατεδάφιση του κτιρίου, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα τόσο κατά την έναρξη της κατεδάφισης όσο και κατά τη διάρκεια αυτής. Μάλιστα, αν όλα πάνε καλά, θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Έντονα παράπονα για το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις στην πλατεία Σολομού και τον τρόπο που αδειοδοτούνται διάφορες εταιρείες εξέφρασε ο καταστηματάρχης Διονύσης Βουρδέρης.